τηλεόραση, το τηλε είναι από το ομηρικό τηλωθή που σημαίνει μακριά. Πόσες λέξεις έχουμε, πέστε μου. Τηλέφωνο. Στο σχολείο παρευρίσκονται μερικές μητέρες των μαθητών και θέλησαν να μου πουν δύο λόγια. Εγώ είμαι από το Κιάτο της Κορινθίας και είμαι πολύ στεναχωρεμένη διότι η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας μας έχει εγκαταλείψει τελείως. Δεν μας στέλνει δασκάλους, δεν μας βοηθάει σε τίποτα. Εμείς οι μητέρες τρέχουμε να φέρουμε τα παιδιά μας στο ελληνικό σχολείο, να κρατήσουμε τη γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα και η κυβέρνηση, η Ελλάδα τίποτα δεν ενδιαφέρεται, τίποτα, σε τίποτα δεν μας βοηθάει. Υπεύθυνο για την φθήνουσα πορεία που παίρνει η ελληνική γλώσσα στην πείρα μου των 15 χρόνων στην Αμερική, θεωρώ τους θρησκευτικούς ηγέτες που συνεργάζονται με τους πολιτικούς ηγέτες στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να στείλει δασκάλους. Βέβαια, αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και λίγο καιρό, ήθελα να στείλει 80 δασκάλους, νομίζω σας το έχω αναφέρει, αλλά η Αρχιεπισκοπή δεν δέχεται. Άμα δεν στείλει, θα κλείσουν τα σχολεία μας και δεν θα έχουμε τίποτα τη συνέχιση της ελληνικής γλώσσας, διότι βλέπω εγώ το παιδί μου. Και πήγα στην ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Σικάγου, στο γάμο ενός φιλιατρινού. Και τότε κατάλαβα από αυτό που είδα γιατί η Αρχιεπισκοπή δεν δέχεται να έρθουν δάσκαλοι από την Ελλάδα για να διδάξουν την ελληνική γλώσσα. And of the Holy Spirit.